με τη βοήθεια της αγαπημένης σας και αγαπημένης μου Θέκλας Πετρίδου, να δούμε λίγο την τεχνολογία σε καιρό κορονοϊού, αλλά την τεχνολογία στα χέρια των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Γιατί θεωρητικά λέμε ότι είναι προνόμιο των νεαρότερων ηλικιών. Κι όμως δεν είναι. Καλημέρα Θέκλα μας. Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα και στον κόσμο. Πώς είστε, πώς είμαστε τα καλά. Πάτε. Μια χαρά πάμε, αντέχουμε. Θα το περάσουμε και αυτό. Όλοι θα μαζί το μπορούμε, και αυτό. Μένοντας σπίτι. Θα το περάσουμε και αυτό και θα βγούμε καλύτεροι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Το νιώθω. Αυτό που λέω, ναι. Αυτό που λέω το υιοθετήσω ότι θεωρητικά η τεχνολογία ανήκει στη νέα γενιά. Όμως βλέπουμε, κοιτάξτε, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άτομα και τρίτης και πιο προχωρημένης ηλικίας και είναι λάτρεις και χρήστες. Οι μικροί τώρα, τα μικρά παιδιά, γεννιούνται μέσα σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον και είναι πάρα πολύ σύνηθες αυτό που ο κάθε γονιός λέει, πω ότι έξυπνο το παιδί μου, έχει μάθει να χειρίζεται το κινητό, έχει μάθει να χειρίζεται τον υπολογιστή, έχει μάθει να χειρίζεται το ένα και το άλλο. Αυτό είναι δείγμα ανθρώπου που έχει γεννηθεί μέσα στην τεχνολογία. Ναι. Η γενιά, η δική μας, της μέσης ηλικίας, mm-hmm. Έχουμε εισαχθεί στην τεχνολογία στην πρώτη μας νεότητα. Ναι. Και κάποιοι, αρκετοί από εμάς, μιλάω για όσους είμαστε στα 40, 45, όπως είμαι εγώ, 50, 55, αρκετοί από εμάς μπορεί στις αρχές της νεανικής μας ζωής να μην ήμασταν και πολύ εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, τώρα όμως είμαστε. Υπάρχει μία μερίδα ανθρώπων, εγώ δεν θα τους έλεγα τρίτη και τετάρτη ηλικία, θα έλεγα ανθρώπους συνταξιούχους, ναι. που δεν εργάζονται πλέον, ναι. οι οποίοι μπορεί να είναι παππούδες, μπορεί να είναι μονήρης, μπορεί να είναι άνθρωποι που ζουν μαζί ένα ζευγάρι, οι άνθρωποι που ζουν μόνοι τους, με τα ζώα τους κλπ. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα από αυτούς οι οποίοι είναι πολύ εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, γιατί είναι προοδευτικοί άνθρωποι. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους 70, 75, 80 ετών που έχουν λογαριασμούς στο Facebook, που κάνουν εξαιρετικές αναρτήσεις, έτσι. Που έχουν λογαριασμούς στο YouTube, που μπορούν να τις χειρίζονται, να βάζουν σχόλια κάτω από βίντεο. Υπάρχει όμως και μια μερίδα των γονιών μας και παππούδων μας. Εγώ έτσι το λέω, δεν μου αρέσει ο όρος τρίτη και τέταρτη ηλικία, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι νέος όσο νέο είναι το μυαλό του. Έτσι, δηλαδή μπράβο. Μπορεί να είσαι 70 έτσι, μπράβο. Και να είσαι πολύ πιο νεανικός και αισιόδοξος από κάποιον που να είναι 30, 40, μάλιστα. Ναι, ναι. Εμείς έχουμε ζωντανό παράδειγμα στην οικογένειά μας. Ο πιο ζωντανός και νεανικός από όλους μας είναι ο πατέρας μου, ο οποίος θα κλείσει τον Ιούνιο τα 72 του χρόνια. Και είναι πάρα πολύ νεανικός Εξάλλου, και πάρα πολύ μέσα στην τεχνολογία. Το έχουμε πει και πολλοί εμείς πολλές φορές μεταξύ μας ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Ναι, Ανδρέα, κοίταξε, από τα 30 και πάνω, όπου πλέον έχει επιτελεστεί όλη η εγκεφαλική ανάπτυξη που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος, μέχρι τα 26 χρόνια περίπου εξελίσσεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος, πλέον είμαστε όλοι σε όμοια ηλικία. Και είναι θέμα στάσης ζωής, είναι θέμα ψυχικής υγείας και ισορροπίας, είναι θέμα αισιοδοξίας και είναι θέμα και του τι θα σου συμβεί στη ζωή σου. Σωστό και αυτό. Βλέπεις ανθρώπους 35 ετών γερασμένους ψυχικά και συναισθηματικά γιατί τους έχει χτυπήσει η ζωή και βλέπεις και ανθρώπους σε μεγαλύτερη ηλικία με την διπλάσια τους ηλικία που να είναι καλά, όχι γιατί δεν τους έχει χτυπήσει αυτούς η ζωή, αλλά γιατί είχαν αρκετό χρόνο μπροστά τους ώστε να υπερνικήσουν τα εμπόδια. Σωστό. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση της καραντίνας, ναι. όσοι έχουμε πρόσβαση στην τεχνολογία, όσοι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίντερνετ για να κάνουμε βιντεοκλήσεις καλή ώρα όπως εμείς τώρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Skype ή κάποιο άλλο πρόγραμμα. Λογισμικό που να μας δίνει την ευκαιρία να δούμε σε βίντεο και να ακούσουμε σε ζωντανό χρόνο ανθρώπους που αγαπάμε. Ναι. Όσοι έχουμε την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter και διαβάζουμε σχόλια και μπαίνουμε στη διαδικασία του να σχολιάσουμε, να μας απαντήσουν, έχουμε κάτι να απασχολούμαστε, ειδικά αν το διαχειριζόμαστε και φιώς, δημιουργικά. Γιατί έχουν και κινδύνους τα κοινωνικά δίκτυα σε μια άλλη φάση. Πάντα, θα το κουβεντιάσουμε αυτό μια άλλη κομπή, ναι. Όσοι έχουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και μπορούν να μπουν σε ιστοσελίδες, να διαβάσουν άρθρα, να διαβάσουν ηλεκτρονικά βιβλία που βρίσκονται online. Για παράδειγμα, στη δική μου ιστοσελίδα, το λέω τώρα για να το ακούσουν οι τηλεθεατές μας, στη δική μου ιστοσελίδα theklapetridou.com υπάρχει μια στήλη που λέγεται ηλεκτρονικές εκδόσεις και εκεί έχω και το πρώτο βιβλίο μου και το δεύτερο που έχω γράψει, την ανατομία μιας γυναίκας και το βιβλίο και οι άνδρες έχω ψυχή,
δωρεάν, σε ηλεκτρονική μορφή, να μπει κάποιος να το διαβάσει χωρίς να χρειάζεται να το αγοράσει. Μάλιστα. Πολύ καλό. Στη σελίδα. Μπράβο σου. Όπως τα δικά μου βιβλία που έχω δωρεάν στο διαδίκτυο, υπάρχουν πάρα πολύ υλικό. Οπότε είναι κρίμα άνθρωποι οι οποίοι είναι κλεισμένοι στο σπίτι γιατί ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δεν μπορούν να δουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους γιατί υπάρχει αυτή η προστασία καραντίνα που πρέπει να υπάρχει αυτές τις μέρες. Ναι. Και δεν έχουν διέξοδο. Ανοίγουν την τηλεόραση, οι σειρές, τα τηλεπαιχνίδια, έχουν σταματήσει όλα τα γυρίσματα. Ναι. Είναι επαναλήψεις. Επαναλήψεις. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία. Ναι, οι ειδήσεις είναι χρήσιμες μεν, αλλά οι πολλές ειδήσεις φέρνουν... Τώρα είναι γεγονός, τώρα σε πιάνει ένα ψυχοπλακωματάκι με τα δελτία θανατικά, όλα αυτά ιστορίες, είναι γεγονός αυτό, ναι. Αλλά είναι χρήσιμες. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κόσμος δεν πρέπει να βλέπει ειδήσεις, βλέπει τις ειδήσεις μεν, αλλά ναι. να έχει εμπλουτισμένο πρόγραμμα μέσα στη μέρα, που να μπορεί και να μαθαίνει, ναι. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μάθει μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνει, μπορεί να μαθαίνει. Ενώ αν πεθάνει κάποιος από βαθύ γύρας, ναι. Το προηγούμενο λεπτό πρωτού πεθάρει, ξέρω εγώ, στα 95%, μπορεί να μαθαίνει. Βέβαια. Άρα είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να δώσουμε πρόσβαση στους γονείς μας και στους παππούδες μας στο διαδίκτυο. Μου είχε στείλει μια φίλη μια επιστολή στο κανάλι μου. Δεν ξέρω αν βρήκες χρόνο, γιατί ξέρω ότι εργάζεσαι πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Είχα κάνει μια δημοσίευση στο Facebook που σε έβαλα και σένα πάνω. Δεν το είδα. Μου είχε στείλει μια φίλη μια επιστολή και έκανα σχετική συζήτηση στο κανάλι μου στο YouTube και λέει, γιατί τώρα έρχεται η πολιτεία και οι sponsors κλπ. Και δίνουν tablet και υπολογιστές στους μαθητές οι οποίοι δεν έχουν στο σπίτι, για να μπορούν να κάνουν τα μαθήματα εξ αποστάσεως, ναι. Και γιατί επιπλέον με αυτό δεν δίνουν tablet ή laptop στους ανθρώπους οι οποίοι είναι 65 ετών, είναι 70 ετών, είναι 75 ετών και δεν έχουν κάποιο τρόπο να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους. Γιατί πρέπει να το παραδεχτούμε, ναι. Ότι αυτή η καραντίνα της πανδημίας του κορονοϊού 2020 είναι πολύ καλύτερη, βγαίνει πολύ πιο εύκολα με τη χρήση της τεχνολογίας. Σκεφτείτε όλοι εμείς που είμαστε στο σπίτι και που μπαίνουμε και βλέπουμε τα διάφορα live που κάνουν οι τραγουδιστές, ηθοποιοί κλπ. Που βλέπουμε ταινίες, που βλέπουμε σειρές, που διαβάζουμε ειδήσεις, που μπαίνουμε και συζητάμε με άλλους ανθρώπους. Μπορούμε να πάρουμε αγαπημένους μας ανθρώπους βιντεοκλήση και να τους δούμε. Σωστό. Έχει ανθρώπους που τρώνε μαζί από το Skype, το ξέρεις. Φαντάσου. Όχι, είναι κάτι χρήσιμο τώρα. Πες μια γυναίκα είναι. Που μένει μόνη και είναι 75 ετών. Να πάρει τη βιντεοκλήση τα παιδιά της, να τρώνε αυτά, να τρώει και αυτή, να τις κάνουν παρέα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά πρέπει να τα μάθουμε στους γονείς μας και στους παππούδες μας. Συγγνώμη μου, Ανδρέα μου. Έτσι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Επίσης, να πούμε, Θέκλα μου, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι κάποιας ηλικίας είναι εξοικειωμένοι πολύ με την τεχνολογία. Βλέπω, ας πούμε, κάνουν. Βέβαια! Έτσι, κάνουν, μα γνωρίζουν και καλύτερα από εμάς. Πολλοί κάνουν, ναι. Ας πούμε, για παράδειγμα, πληρωμές. Μέσα από το διαδίκτυο. Αξιοποιούν τα πάντα. Μα γι' αυτό σου λέω, δεν είναι θέμα ηλικίας. Ναι. Είναι θέμα να δοθεί ευκαιρία σε κάποιον άνθρωπο που δεν του έχει δοθεί προηγουμένως, να του δείξει κάποιος την τεχνολογία, η οποία τεχνολογία σήμερα και στους υπολογιστές και στα έξυπνα τηλέφωνα, αλλά και στα τάπλετ είναι πάρα πολύ απλή. Ναι. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στο σχολείο προ-τριακονταετίας, που ακόμη δουλεύαν οι υπολογιστές με το πρόγραμμα MS-DOS. Πόσο δύσκολο ήταν για μένα να το καταλάβω. Και όταν ήρθα μετά τα Windows, τα λογισμικά τα καινούρια, όσο πάει, κάθε χρόνο γίνονται και πιο εύκολα. Οπότε δεν είναι δύσκολο πράγμα ένας άνθρωπος 70 ετών, 60 ετών, 65 ετών, 85 ετών να μάθει να χειρίζεται ένα tablet, να μάθει να χειρίζεται ένα έξυπνο τηλέφωνο, να μάθει να χειρίζεται ένα υπολογιστή. Πλέον έχουν απλοποιηθεί πολλοί διεργασίες. Θέκλα, όσοι μας ακούνε. Ναι. Ναι. Όσοι μας ακούνε τώρα που είναι μεγαλύτεροι, ναι. Μην το φοβάστε, ψάξτε το και μπορείτε να τα καταφέρετε. Είχαμε κουβεντιάσει μαζί πολλές φορές αυτό το θέμα της υπερχρήσης των υπολογιστών, της υπερχρήσης του διαδικτύου, όλα αυτά. Δεν είναι μαζί μου το έχεις συζητήσει. Ναι, όχι. Εδώ πάντως, εδώ, πες μου λιγάκι. Με άλλες ψυχολόγες θα το έχεις συζητήσει, μπορεί, γιατί έχουμε πολύ υπέρ του διαδικτύου. Όχι, το ξέρω τι είπε. Όχι. Είχαμε πει όχι. Μαζί το κουβεντιάσαμε, αλλά είχαμε πει το εξής. Ότι δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση αυτό, δεν μιλάω τώρα για συνθήκες καραντίνας, τώρα είναι αλλιώς. Δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση αυτό να αντικαταστήσει τη διαπροσωπική σχέση. Ναι. Σε καμία περίπτωση υποκανονικές συνθήκες. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Σε αυτή τη φάση τώρα όμως, Ανδρέα, σκέψου, έχεις μια γυναίκα χείρα μόνη της. Μάλιστα. Ένα άντρα διαζευμένο χείρο μόνο του. Ναι.
Τα παιδιά του δεν μπορούν να πάνε να τον επισκεφτούν, τα παιδιά της δεν μπορούν να πάνε να την επισκεφτούν, επειδή ανήκει σε ευπαθή ομάδα για να την προστατεύσουν. Με τις φίλες της δεν μπορεί να βρεθεί, λόγω των μέτρων. Έξω από το σπίτι δυσκολεύεται να βγει και δεν ξέρει και πώς, δεν έχει, ας πούμε, το κινητό τηλέφωνο, δεν ξέρει πώς να το χρησιμοποιήσει, να στείλει μήνυμα κλπ. Κλπ. Δεν θα διευκολυνθεί αυτός ο μονήρης άνθρωπος ή ένα ζευγάρι που μένουν μόνοι τους. Πάρα και πολύ. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να κάνουν, δεν μπορούν να δουν. Να έχουν προσωπική επαφή face to face, πρόσωπο με πρόσωπο. Πάρα πολύ αυτό που λες και έχεις δίκιο. Εμένα με ξενίζει λίγο και με ενοχλεί λιγάκι η εικόνα. Τετραμελής οικογένεια, μπαμπάς, μαμά, δύο παιδιά. Ο ένας από ένα τάμπλετ, ο ένας από ένα κινητό και άκρα του τάφου σιωπή. Όλοι είμαστε εντάξει, μέσα Ανδρέα, με αυτό είναι άλλο θέμα για άλλη εποχή. Ναι. Γιατί τώρα, αυτές τις μέρες, εκείνο που πρωτεύει είναι να επιβιώσουμε ψυχολογικά από τη δική μου πλευρά και εννοείται να επιβιώσουμε και σωματικά, physically, από την πλευρά της ιατρικής και της επιστήμης. Δηλαδή, δεν θέλω να συζητήσουμε, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι τεράστιο σύμμαχο στο πλευρό μας η σύγχρονη τεχνολογία, το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα, τα λογισμικά που σου επιτρέπουν να κάνεις βιντεοκλήση, να δεις τα αγαπημένα σου πρόσωπα και πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα σε επαφή με αυτή την τεχνολογία να έρθουν σε επαφή, γιατί θα τους είναι εξαιρετικά χρήσιμη και επίσης θα τους βοηθήσει στο να τα βγάλουν πέρα από αυτή τη δύσκολη συνθήκη. Σωστό. Ανδρέα, μην μου λες τώρα ότι είναι στο σπίτι και είναι ο καθένας στο κινητό. Έχει ανάγκη ο κόσμος να ξεσκάσει. Δεν ξέρω αν έχεις δει ένα βίντεο. Το λέω αυτό γιατί όταν είναι μια τετραμελής οικογένεια μπορούν να πούν και πέντε κουβέντες. Κοίταξε, εμείς που είμαστε μια τριμελής οικογένεια αυτή τη στιγμή, ναι. Γιατί στο σπίτι μας κάνουμε καραντίνα ο σύζυγος μου, ο γιος μου που είναι 23 ετών, που έχει έρθει από την Αγγλία. Ο Παναγιώτης μου παρεπιπτόντος, ο Παναγιώτης μου είναι καλά. Είναι μια χαρά. Παναγιώτης, είναι μια χαρά. Δύναμη μεγάλη. Και ο Παναγιώτης είναι καλά. Εγώ ξέρεις ότι είμαι και πάρα πολύ καλά. Σου ανήκω στις έφλεξες ομάδες πληθυσμού. Μια χαρά σε βρίσκω. Έχω πάθει ένα ωραίο το έγκαμμα στο πόδι, αλλά είμαι καλύτερα. Μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, ναι. Κάναμε μία συζήτηση οικογενειακώς. Βασικά τα είχαν βάλει μαζί μου. Ναι. Γιατί εγώ είμαι συνέχεια με το κινητό, ναι. να κοιτάζω τα μηνύματα που έχουν έρθει στο YouTube, να απαντήσω κλπ. Και μου είπαν, μαμά, είδες. Αγαπημένη μου σύζυγος, η ώρα 10 το βράδυ θα κλείνεις το κινητό. Είδες. Και αυτό είδες. Το έχω κάνει. Έτσι είναι. Αυτό το έχω κάνει. Αυτό είπα και εγώ προηγουμένως. Να το χρησιμοποιούμε, αλλά με περιορισμό. Έτσι, με περιορισμό, με μέτρο. Αλλά, Εγώ μιλούσα στο κινητό, όχι μιλούσα, απαντούσα στο κινητό γιατί είχα έγνοια τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους, ναι. Που δεν έχουν κανένα μέσα στο σπίτι. Έχεις τέτοιους που... Οι οποίοι μπαίνουν κάτω από τα βίντεο, μπαίνουν κάτω από αναρτήσεις και γράφουν τέτοιους, πράγματα. Έχεις θέκλα, έχεις τέτοιους που σου στέλνουν μηνύματα, τέτοιους ανθρώπους που τώρα εξοικειώνονται με την τεχνολογία. Πάρα πολλούς. Ναι. Πάρα πολλούς και μάλιστα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πριν μερικές μέρες είχα εισηγηθεί στο κανάλι μου στο YouTube, στους φίλους. Το Twitter. Άρα. Το Twitter είναι ένας χώρος στον οποίο γράφονται πολύ έξυπνα τα καδόρικα πράγματα. Γράφονται και διάφορα άλλα, αλλά σου αγωνίζει το μυαλό το Twitter. Είχα εισηγηθεί το Twitter και κάποιοι από τους συνδρομητές στο κανάλι μου, στο YouTube, οι οποίοι είναι άνω των 70, έφτιαξαν Twitter. Και όχι μόνο έφτιαξαν Twitter, αλλά στέλνουν και tweets. Και το χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ είμαι έξω από το Twitter. Να σε ρωτήσω τώρα. Κοίταξε, το Twitter, Ανδρέα, θέλει γερά νεύρα άμα θα στέλνεις tweet. Είναι, εγώ μπαίνω μέσα και κοιτάω και γελάω, γιατί έχει πολλοί, οι Ελλαδίτες γράφουν τρομερές ατάκες στο Twitter. Ναι. Τρομερές. Πες μου λίγο τη διεύθυνση, να επαναλάβεις λίγο τη διεύθυνση του YouTube εκεί, γιατί μπορεί τώρα να μας ακούνε. Κάποιος μπορεί να. Επειδή με ρωτάνε, βρίσκω στο δρόμο ανθρώπους, Ανδρέα, οι οποίοι μου λένε, μα ήσουν στο Σίγμα κάθε πρωί και σε βλέπαμε και τώρα έφυγες και πού θα σε δούμε. Στο Σίγμα. Λοιπόν. Τον Ανδρέα. Είμαι. Έλα να σου πω, να τα ξαναπιάσουμε. Βέβαια. Θα κάνουμε πέμπτες μέσω Skype. Θα βρούμε τώρα τον τρόπο, τώρα που το βρήκαμε τον τρόπο, θα την εκμεταλλευτούμε. Γιατί μου δύσκολα φεύγω από το χωριό, αλλά σίγουρο. Άμα είναι μέσω Skype, τώρα είναι... ξέρεις τώρα και αυτό είναι καινούριο και για μας. Δουλεύει ένα σύστημα καινούριο, αυτή της επικοινωνίας με Skype, που διευκολύνει πάρα πολλούς ανθρώπους. Ανδρέα μου, την προηγούμενη Πέμπτη με είχες φιλοξενήσει ναι, ξανά. Ναι, ναι, ναι. Ήρθε ο Παναγιώτης και μου λέει,
Αμάν, αυτό το κομμάτι που κάνατε με τον Ανδρέα Ναι. πρέπει να το παίζουν όλες οι τηλεοράσεις, όλες οι εκπομπές κάθε μέρα να βοηθηθεί ο κόσμος. Ήταν πολύ ενθουσιασμένο με Λοιπόν, αυτά που είπαμε την προηγούμενη αγάπη φορά. μου γλυκιά, σε Τώρα που ευχαριστούμε. είπα κιόλας ότι με έβαλες εντάξει, θα είναι ακόμη περισσότερο. Θα είναι, θα γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα Και εγώ, χρήσιμη Ανδρέα, κουβέντα ευχαριστώ μας. πολύ. Στέλνω την αγάπη μου Να σε σε όλους καλά. στο YouTube. Μπορεί κάποιος να γράψει Έτσι. Θέκλα YouTube να βγάλει το κανάλι μου. Κάθε μέρα ανεβάζω βίντεο τα οποία είναι Μάλιστα. παρόμοια με τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα Καλημέρα πολύ, σε Θεκλίτσα μου. όλους. Να σε Καλή καλά, δύναμη. καλημέρα.